σε μια στιγμή που η χώρα ακόμα και παρακολουθεί και πενθεί συγκλονισμένη το πιο πολύνεκρο συμπληρωματικό δυστύχημα που έχει συμβεί, ένα δυστύχημα που στέρισε τη ζωή κυρίως νέων ανθρώπων, ένα δυστύχημα που έχει ως κύρια αιτία την απαξίωση και την παραμέληση ενός δημόσιου αγαθού, ένα δυστύχημα το οποίο πραγματικά μας δείχνει ότι δεν πρέπει να απαξιώνουμε τίποτα το δημόσιο, δεν πρέπει να απαξιώνουμε και να ξεπουλάμε κανένα δημόσιο αγαθό. Ερχόμαστε εμείς εκπαιδευτικοί να απευθύνουμε μια επιστολή της ΟΛΜΕ προς τους γονείς. Μια επιστολή που έχει σαν στόχο αυτό ακριβώς. Να εξακολουθούμε να προστατεύουμε το δημόσιο αγαθό, το δημόσιο αγαθό της παιδείας, της εκπαίδευσης. Αγαπητοί γονείς και αγαπητές, απευθυνόμαστε σε εσάς ως φυσικούς μας συμμάχους στον αγώνα για ένα δημόσιο συμπεριληπτικό και ποιοτικό σχολείο, προκειμένου να σας ενημερώσουμε για τις τρέχουσες εξελίξεις στην εκπαίδευση. Τον προηγούμενο μήνα, ο Υπουργός Παιδείας εξέδωσε ένα δελτίο τύπου με το οποίο πανηγυρίζει γιατί επιστρέφει την εκπαίδευση σε ένα καθεστώς που ίσχυε πριν 41 χρόνια, στο καθεστώς του επιθεωρητή. Θυμόμαστε όλοι και όλες, είτε ήμασταν εκπαιδευτικοί, είτε ήμασταν μαθητές, μαθήτριες, εκείνα τα χρόνια, πόσο αντιπαιδαγωγικός και αποπνικτικός για την δημοκρατική έκφραση των παιδιών ήταν αυτός ο παροχημένος θεσμός. Η κυβέρνηση βαφτίζει τον επιθεωρητισμό αξιολόγηση και δηλώνει υποκριτικά ότι αυτό είναι που λείπει για να απογειωθεί η ελληνική εκπαίδευση. Η ίδια κυβέρνηση που έχει αφήσει αστελέχοντα τα σχολεία, που έχει αφήσει τα σχολεία να καταραίουν και να πλημμυρίζουν, που άφησε απροστάτευτα τα παιδιά μας στην πανδημία, που απέκλεισε χιλιάδες παιδιά από την εκπαιδευτική διαδικασία κλείνοντας τα σχολεία και εφαρμόζοντας μια προσχηματική τηλεκπαίδευση, χωρίς όμως να παράσει τον απαραίτητο εξοπλισμό, που άφησε την ύλη και τις εξετάσεις και επέβαλε την Τράπεζα Θεμάτων στέλνοντας τα παιδιά μας στα φροντιστήρια, που επέβαλε την ελάχιστη βάση εισαγωγής αποκλείοντας τα παιδιά μας από την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αυτή η κυβέρνηση που αποδομεί τη δημόσια εκπαίδευση συστηματικά εδώ και 4 σχεδόν χρόνια, προωθώντας το δόγμα τους για την ιδιωτικοποίηση και εμπορευματοποίηση των σχολείων, ξαφνικά ενδιαφέρεται για την βελτίωση της εκπαίδευσης. Και πώς θα γίνει αυτό, μεταφέροντας τις ευθύνες τους για τα τεράστια προβλήματα που η ίδια η πολιτική τους δημιούργησε ή επιδήλωσε στις πλάτες των εκπαιδευτικών, αλλά και φημώνοντας τους εκπαιδευτικούς που όλα αυτά τα χρόνια δημοσιοποιούν και αντιστέκονται στην αντιεκπαιδευτική πολιτική τους. Αγαπητοί γονείς, εμείς δεν φοβόμαστε την αξιολόγηση όπως τους ευδός διαδίδει το Υπουργείο. Άλλωστε είμαστε ένας κλάδος που διορίστηκε με απόλυτα διαφανείς και αξιοκρατικές διαδικασίες και αξιολογούμαστε καθημερινά από εσάς και τα παιδιά σας. Είμαστε αυτοί και αυτές που κρατάνε όρθιο το δημόσιο σχολείο όλα αυτά τα χρόνια και ειδικά στην περίοδο των μνημονίων αλλά και της πανδημίας που το κράτος επέδειξε εγκληματική αδιαφορία στις πραγματικές ανάγκες της εκπαίδευσης των σχολείων και των παιδιών μας. Ο λόγος που αντιστεκόμαστε στην ατομική αξιολόγηση είναι πως γνωρίζουμε ότι όχι μόνο δεν θα επιλύσει προβλήματα, αλλά θα επιφέρει και άλλα. Είναι γεγονός ότι σε όσες χώρες εφαρμόστηκε κάτι τέτοιο, επήρθε πλήρης απορρίθμιση της παιδαγωγικής διαδικασίας, υποχρηματοδότηση των σχολείων και τέλος ιδιωτικοποίηση της εκπαίδευσης. Διεθνείς επιστημονικές έρευνες που αποτύπησαν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης κατέγραψαν αύξηση του ανταγωνιστικού και άρα αντιπαιδαγωγικού κλίματος στα σχολεία, κομματικές εξαρτήσεις και πελατειακές σχέσεις, πρόθεση των ημέτερων και όχι των ικανών, κατηγοριοποίηση και κλείσιμο των μονάδων, ιδιωτικοποίηση της εκπαίδευσης με τεράστια αύξηση κόστους για τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Όλες οι έρευνες αυτές καταλήγουν στο ότι η αξιολόγηση έφερε μόνο αρνητικές συνέπειες στην παιδεία των χωρών αυτών.
Το Υπουργείο ισχυρίζεται ότι μεταξύ ολόκληρης θα απομακρυνθούν οι ακατάλληλοι εκπαιδευτικοί ώστε να παραμείνουν μόνο οι άξιοι. Η πραγματικότητα όμως είναι αντίθετη. Ο νόμος της αξιολόγησης προβλέπει ότι όσοι κρυθούν και όσοι κρυθούν, άριστοι ή άριστες, θα παίρνουν μόρια ώστε να διεκδικούν διοικητικές θέσεις. Επομένως, οι άξιοι εκπαιδευτικοί είναι αυτοί και αυτές που θα φύγουν από τις τάξεις. Όσο για τις ελάχιστες, αλλά όντως υπαρκτές περιπτώσεις ακατάλληλων εκπαιδευτικών, το Υπουργείο αποκρύπτει συστηματικά ότι υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια νομοθετικό πλαίσιο με το οποίο μπορούν να απομακρυνθούν από την τάξη. Είναι το Υπουργείο αυτό που είτε δεν εφαρμόζει, είτε το καταργεί σταδιακά στο πλαίσιο των περιτοπών των δαπανών για την παιδεία που επιβάλλει όλα αυτά τα χρόνια. Οι εκπαιδευτικοί που πραγματικά νοιαζόμαστε και αγωνιζόμαστε για την ποιότητα της δημόσιας εκπαίδευσης, όχι μόνο δεν είμαστε αρνητές μεταρρυθμίσεων όπως μας παρουσιάζουν, αλλά συνεχώς καταθέτουμε προτάσεις επιστημονικά τεκμηριωμένες και επιζητούμε τον επικοδομητικό διάλογο προς όφελος των μαθητών και των μαθητριών μας. Είναι το Υπουργείο και η κυβέρνηση που είναι αρνητές κάθε διαλόγου, αλλά και κάθε επιστημονικού παιδαγωγικού πορίσματος που δεν συμφωνεί με το ιδεολογικό της αφήγημα. Εμείς, γνωρίζοντας ότι τόσο τα επιστημονικά μας αντικείμενα, όσο και η παιδαγωγική επιστήμη συνεχώς εξελίσσονται, ζητάμε εδώ και δεκαετίες να υπάρχει συνεχής επιμόρφωση που θα επικαιροποιεί τις γνώσεις μας και θα μας βελτιώνει συνεχώς και ως επιστήμονες και ως παιδαγωγούς. Το Υπουργείο όμως αρνείται να υλοποιήσει μια καθολική, ουσιαστική και επιστημονική επιμόρφωση. Αντιθέτως, αυτή την περίοδο που αποφάσισε να οργανώσει για επικοινωνιακούς και προεκλογικούς λόγους τη λεγόμενη εισαγωγική επιμόρφωση των αντιόριστων συναδέλφων μας, απέδειξε για μία ακόμη φορά πόσο αντιεπιστημονική, αντιπαιδαγωγική και σκοταδιστική είναι η φιλοσοφία του. Μέσα στο επιμορφωτικό υλικό, τα παιδιά μας χαρακτηρίζονται προβληματικά, πνεύματα αντιλογίας και αναρχικά. Τα σχολεία μας χαρακτηρίζονται καταβλισμοί στιγματισμένων και πληθώρα ασκήσεων προωθούν επικίνδυνα ρατσιστικά και έθνικα στερεότυπα ενάντια στους μαθητές και στις μαθήτριές μας, στερεότυπα που επιδεινώνουν το σχολικό εκφοβισμό και τη βία. Η αξιολόγηση, η αριστεία και η καινοτομία του Υπουργείου Παιδείας είναι η επιστροφή στο μεσαίωνα. Για εμάς δεν υπάρχουν προβληματικά παιδιά. Υπάρχουν παιδιά που έχουν ανάγκη τη στήριξη, την ενθάρρυνση και την αγάπη μας. Το στιγματισμό των παιδιών και των σχολείων μας τον προωθεί με την πολιτική της κυβέρνησης. Εμείς ζωηρευόμαστε και αγωνιζόμαστε για ένα ποιοτικό, συμπεριληπτικό δημόσιο σχολείο που θα αποτελεί ασφαλές περιβάλλον για όλα τα παιδιά ώστε να μορφωθούν και να αναπτυχθούν ολόκληρα, να εκφραστούν και να εξελιχθούν ελεύθερα. Ένα σχολείο που θα κάνει τα παιδιά μας να χαμογελούν και θα συμβάλλει στη διαχρονική ευημερία τους. Γι' αυτό το σχολείο αγωνιζόμαστε και σε αυτόν τον αγώνα σας καλούμε να συμπαραταχθείτε και πάλι δίπλα μας. Ευχαριστώ.